Κοίταξε. Μου τα έχει φέρει η ζωή κάπως δύσκολα τελευταία. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Έχω δοκιμάσει κάθε λύση. Μέχρι και με ούλτρεξ τον έλουσα. Αντευτού η τριχόπτωση αυξήθηκε. Χάνουμε πλέον μαλλιά, θύλακες, από κάθε σημείο του σώματος. Όλα καταραίουν. Όλα. Πέφτουν όλα στο πάτωμα. Σκουπίζω πια κάθε μέρα. Όλη μέρα. Εντάξει, μπορεί να μην σφουγγαρίσω τόσο συχνά, αλλά... Έχω αναθεωρήσει. Νομίζω πως έχω αναθεωρήσει. Έχω αναθεωρήσει σημαντικά. Δεν βγαίνει έτσι, δεν βγαίνει άλλο έτσι. Πραγματικά έχουμε αρχίσει και χάνουμε πολύτιμες τρίχες από παντού. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί ποτέ. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορώ να αντέξω. Είναι αυτές οι ορδές τριχών που με κυνηγούν μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Ορδές. Καλά. Και οι πορδές δεν πάνε πίσω. Αλλά αυτές οι ορδές είναι που με ανησυχούν περισσότερο. Γιατί εντάξει, με τις πορδές. Το θέμα είναι πιο απλό. Κάνεις λίγο τα στραβά μάτια. Κάνεις λίγο τη στραβή μύτη. Ίως μην εξαφανίζεται. Όπως και όλα τα άσχημα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Αν κάνεις ότι δεν τα βλέπεις, ότι δεν τα οσμίζεσαι, εξαφανίζονται. Από εκεί και πέρα όμως, οι ορδές σε κυνηγούν. Οι ορδές τριχών και οι φωνές τους σε κυνηγούν. Τρίχες παντού, στο πάτωμα, στο καναπέ, στο πάνιο, στον ηρωχήτη, στον άλλον ηρωχήτη, μέσα στο φαγητό. Έχει παντού τρίχες. Είναι ένα παραλίρι με οξύ. Και ένα σχήμα οξύμορο. Η κατάληξη όλων αυτών των ορδών. Δηλαδή, φοβάμαι πια. Φοβάμαι. Ιδίως όταν οι ορδές με κλειδώνουν μέσα στο σπίτι το ίδιο και με κυνηγούν παράλληλα και εγώ προσπαθώ να τις εξεντώσω μόνη, πραγματικά φοβάμαι. Εδώ θέλω να επικαλεστώ, θέλω να ζητήσω συγχώρεση από την αγαπημένη μου φίλη, την Ιωάννα τη Χιλουδάκη, διότι καταλαβαίνω ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα. Και αυτό γιατί το αναφέρω, γιατί μου λένε ότι όταν αφήνω κάτω τα μαλλιά μου, είναι, της μοιάζω και εγώ δεν θέλω να νομίζει ότι μιμούμε. Εμένα το μοναδικό μου πρόβλημα και ο λόγος που δεν πρόλαβα να μαζέψω τα μαλλιά μου αυτή τη στιγμή είναι οι ορδές. Όχι οι πορδές, οι ορδές, τις πορδές τις ξεπέρασα. Ναι, είναι οι ορδές. Τι θα κάνω? Πραγματικά, πείτε μου κάποιος, τι θα κάνω. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά, δεν καταλαβαίνω. Γιατί μου συμβαίνει όλο αυτό, γιατί.